στο ένα γεμάτο με ένα χεράκι τη βουλή μα τώρα. Δεν φάραξε κανένα. Μισό τσιμπάκι. Ευχαριστούμε. Κάτι άλλο. Τρώμε και φιτζούρια μέσα στο βιβλίο. Έχω ιδέα. Πάμε να δούμε. Στον Δημολέοντα που πάει, στον Δήμο που ήρθε και στον Λιονταράκι. Ποιοι είναι αυτοί που τους αφιερώνει το βιβλίο? Δημολέοντα που πάει είναι ο πατέρας μου που πάει. Στον Δήμο που ήρθε είναι ο γιος που ήρθε και πήρε το όνομα του πατέρα μου. Και στο Λιονταράκι μου είναι ο πρώτος μου γιος που έχει γεννηθεί Αύγουστο και είναι Λιονταράκι. Τελικά ο Τιμολέων ένα όνομα έχει περισσότερα. Ένα. Αλλά με πολλές παραλλαγές, ποτέ έτσι και ποτέ αλλιώς. Όπως τα φέρνει η περίσταση. Εμένα με λένε Παρασκευή, αλλά με λένε Βούλια. Η γιαγιά του πώς τον φωνάζει? Α, να διαβάσω εδώ. Και έχω μάλιστα προσέξει πως όλοι οι πολύ μεγάλοι, όλοι αυτοί που είναι σαν τη γιαγιά, το Τιμολέων προτιμούν. Και όλοι το λένε δυνατά-δυνατά σαν καμπάνα. Και πιο πολύ το τελευταίο του κομμάτι, το Λέων. Για τόσο δυνατά που μου φαίνεται πως κάποια φορά θα θυμώσει και θα μας φάει όλους να ησυχάσει. Γιατί Λέων, το ξέρεις, θα πει λιοντάρι. Βέβαια, όμως σε μια γλώσσα πολύ παλιά, μεγάλη και αυτή σαν τη γιαγιά. Μπορεί και περισσότερο. Μα ποια είναι αυτή η κυρία? Αυτή είναι η γιαγιά του Τιμολέοντα. Και τον λέει καρδούλα μου. Και για την καρδιά, κοίτα να δεις τι λέει ο Τιμολέοντας. Εγώ κάνω πάντα αυτό που μου λέει η καρδιά μου. Δεν το ξέρεις? Η καρδιά μιλάει. Το λέει και η γιαγιά μου. Έχει όμως μια φωνή σιγανή που πρέπει να μάθεις να την ακούς από πολύ μικρός. Και αυτό το λέει η γιαγιά μου. Αλήθεια, πού μένει ο Τιμολέων? Ο Τιμολέων μένει σε μια πολυκατοικία. Αλλά επειδή δεν μπορεί να πει πολυκατοικία, είναι μικρούλης, τη λέει πολυσπίτι και ξεμπερδεύει. Εγώ όταν ήμουν μικρή πάντως ήμουν σε ένα σπίτι με κήπο που τον φρόντισε ο παππούς μου. Αλήθεια, ο παππούς του Τιμολέοντα πού είναι? Είναι ψηλά. Έτσι είπε και η γιαγιά στον Τιμολέοντα όταν τη ρώτησε μια φορά. Και εκείνος με τη σειρά την ξαναρώτησε. Στο ταβάνι, γιαγιά. Στον ουρανό, παιδί. Με το Θεό. Και τι κάνουν οι δυο τους εκεί ψηλά? Ωραία. Ξέρεις, ο Θεούλης κάνει ωραία παρέα. Πιο ωραία και από τη δική μου. Πιο ωραία. Και τότε εγώ σύλλεψα λίγο το Θεό, που μπορούσε αυτός να κάνει παρέα καλύτερη στον παππού μου. Αλλά πάλι, τι Θεός θα ήταν, αν δεν ήταν καλύτερος από μένα? Τελικά ο Τιμολέων δεν έχει παππού. Μη στεναχωριέσαι, άκου τι θα γίνει παρακάτω. Παρακάτω. Λοιπόν, το διπλανό διαμέρισμα του Τιμολέοντα νοικιάζεται. Και μια μέρα χτυπάει το κουδούνι, ανοίγει ο Τιμολέων την πόρτα και τι να δει. Μπροστά του ο παππούς, ολόιδιος ο παππούς της φωτογραφίας. Με μάτια καταγάπημα, μουστάκι. Νομίζει ότι είναι ο δικός του ο παππούς. Του λέει, παππού. Και εκείνος του χάιδεψε το κεφάλι τρυφερά και μετά έβγαλε από το στόμα του ο Τιμολέων το γλυφιτζούρι και το χαρίζει στον παππούρι που βλέπει μπροστά του. Και έτσι ξεκινάει και το ένα γεμάτο με λαχεράκι, γιατί την ώρα που το έδωσε, του έκανε έτσι, κολλημένο, πώς ήταν, αλλά αυτός του έδωσε στη φούχτα του παππούλι αυτό, ο οποίος το πήρε και συγκινήθηκε και από εκείνη την ημέρα και μετά έγιναν φιλαράκια, βλέπονταν κάθε μέρα, λέγανε διάφορα μεταξύ τους. Ποιος ήταν ο ένας ολόκληρος παππούς και ο Τιμολέων ένα μικρό παιδάκι. Φαντάζομαι ότι η γιαγιά θα αντιδρούσε που ο μικρός Τιμολέων φώναζε παππού έναν ξένο. Ναι, δεν της άρεσε και προσπάθησε να πείσει τον Τιμολέοντα να μην τον φωνάζει παππού τον γείτονα. Τελικά με τα πολλά ο μικρός συμφώνησε με τον φίλο του το γείτονα να μην τον φωνάζει παππού αλλά μπαρμπούλι. Δυστυχώς ο μπαρμπούλης είναι πολύ γέρος και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι μας αφήνουν.
Ναι, έτσι είναι δυστυχώς, αλλά ο μικρός Τιμολέων δεν το δέχεται αυτό εύκολα και κάνει παράπονα στον Θεό και, του λέει τα εξής. «Α Θεούλη, θα σου το πω και εσύ είσαι Θεός. Δεν κάνεις καλά, δεν πρέπει να παίρνεις κοντά σου τους ανθρώπους και αν θέλεις παρέα, έλα εσύ κάτω. Είδες τι έκανες με τον παππού. Ορίστε, ξένος πια ο παππούς. Ούτε η ηλιά τον θυμόταν. Καλά που είχε εμένα. Εγώ ποτέ δεν θα ξεχνούσα τον παππού. Ακόμη και από τον ξανά παίρνεις κοντά σου, εκεί στον ουρανό». Εμένα πάντως μου άρεσαν πάρα πολύ και ο παππούς και ο μικρός Τιμολέων, όπως τους εικονογράφησε ο Σπύρος Γούσης. Πάμε να τον ρωτήσουμε πώς τους εμπνεύστηκε. Έχει μια φυσιογνωμία έτσι γλυκιά με το μουστάκι και τα άσπρα μαλλιά. Μια φυσιογνωμία που δείχνει ζεστασιά και αγάπη στα παιδιά. Ο δε Τιμολέντας είναι ένα πιτσιρίκι έτσι χαρούμενο, με πεταχτά ανακατεμένα μαλλιά, χωρίς έτσι όλο ζωή, γεμάτο, που χαρακτήρισε, θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάθε παιδί. Οπότε είναι στοιχεία τα οποία μάλλον έτσι βγαίνουν χωρίς ιδιαίτερο ψάξιμο και αυθόρμητα θα λέμε. Τελικά, τι έγινε με τον Μπαρμπούλη? Ο Μπαρμπούλης πάει, έτσι είπε η μαμά στον Τιμολέοντα. «Πάει ταξίδι, μαμά?» Κοκκίνησε και ρώτησε πάλι τίποτα δύσκολο μήπως. «Ναι, ταξίδι μακρινό. Σου άφησε όμως ένα γράμμα πριν φύγει. Ένα γράμμα, παιδί μου, που σε κάνει πλούσιο, πολύ πλούσιο. Σαν μεγαλώσεις, γράφει ο φίλος σου, θα μπορέσεις να σπουδάσεις ό,τι θέλεις, όπου θέλεις. Το γράμμα, μαμά, δώσ' μου το γράμμα». Το άρπαξα στα χέρια μου, το γύρισα από εδώ, το γύρισα από εκεί. Ουφ, να μην ξέρω να διαβάζω. «Διάβασε, διάβασε μου εσύ, μαμά». «Μα δεν θα καταλάβεις τώρα, 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 τώρα», φώναξα με όλη την ψυχή μου. Και η μαμά άρχισε να διαβάζει. Στην αρχή δεν καταλάβαινα πολλά. Τα έλεγε στη γλώσσα την παλιά, εκείνη της Λιάς. Μετά όμως, την πρώτη φορά που με αντίκρισε, μου χάρισε το γλυφιτζούρι του. Αυτό το γεμάτο μέλια χεράκι μέσα στη φούχτα μου ήταν ό,τι ωραιότερο συνέβη στη ζωή μου. «Αχ, Μπαρμπούλη, και να σου τώρα εδώ. Θα έτρεχα να σου φέρω κι άλλα γλυφιτζούρια. Θα σου έλεγα ακόμη πως αγαπώ». Τι πιστεύει ο Τιμολέων για τον Μπαρμπούλη? Ο Τιμολέων πιστεύει ότι ο Μπαρμπούλης πήγε ταξίδι τελικά. Και μάλιστα πιστεύει ότι όταν θα μεγαλώσει και θα γίνει μαέστρος ο ίδιος και θα ταξιδεύει και αυτός σε μέρη μακρινά, σε κάποιο από όλα αυτά τα μέρη θα συναντήσει τον Μπαρμπούλη ξανά. Λοιπόν, κάτι που δεν ξέρετε, παιδιά, είναι ότι η κυρία Μάστορη εμπνεύστηκε αυτή την ιστορία από κάτι που διάβασε στις εφημερίδες. Θα έλεγα λοιπόν να βρείτε κι εσείς την εφημερίδα του μπαμπά ή της μαμάς, να τη διαβάσετε, να ανακαλύψετε μια είδηση που σας αρέσει και να γράψετε κι εσείς μια ιστορία. Και εσύ, κυρία μου, που έκλεβες κάτι λέξεις, τι θα τις κάνεις? Θα γράψω τι έκανε τη Μολέοντα όταν μεγάλωσε. Όχι τώρα, τώρα θα φάμε γλυφιτζούρι. Τώρα θα πάμε γλυφιτζούρι. Παιδιά, γράψτε μια ιστορία για το τι έκανε ο Τιμολέων όταν μεγάλωσε, χρησιμοποιώντας τις λέξεις που μάζεψε η Ελίνα. Καρδιά, λιοντάρι, παππούς, γλυφιτζούρι, θεός, ταξίδι.